Έχουμε μαζί μας το Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΛΕΚΣΠΟ, τον κύριο Κυριάκο Ποζηρκίδη, να τον καλησπερίσουμε και είμαστε βέβαιοι ότι του κλέβουμε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο, γιατί τώρα ανοίγουμε, κύριε Ποζηρκίδη, και τρέχετε, είμαι βέβαιος. Καλησπέρα. Καλησπέρα, χαρά μου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαιρετώ και όλα τα παιδιά εκεί στο Λίμπερο. Είναι η γιορτή της πόλης, όπως το είπατε. Η οποία πλησιάζει ολοταχώς και είμαι βέβαιος ότι οι ετοιμασίες είναι τώρα στο αποκορύφωμα, έτσι. Οι ετοιμασίες, ναι, χαιρόμαστε πάρα πολύ, γιατί δύο χρόνια ήμασταν λίγο σκοτεινά. Τον έναν πρόπερση απόλυτο σκοτάδι, πέρσι έτσι λίγο φωτεινά. Αλλά τώρα νομίζω ότι είμαστε λαμπερά. Πάμε πλέον σε μια διοργάνωση, η οποία θα είναι, θεωρούμε και πιστεύουμε ότι θα είναι η καλύτερη της δεκαετίας. Έχει γεμίσει όλο το εκθεσιακό κέντρο, έχουμε πάνω από 1.500 εκθέτες. Έχουμε μια μεγαλειώδη συμμετοχή της τιμόμενης χώρας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Έρχονται με ένα εξαιρετικό περίπτερο, θα τα απολαύσουν όλοι οι επισκέπτες. Ναι. Με πάρα πολλές εταιρείες, γνωστές και άλλες που δεν ξέρουμε εμείς, αλλά είναι παγκοσμίου κύρους, είναι στο οικονομικό, έτσι, γίγνεστε το παγκόσμιο, έτσι, πρωταγωνιστές. Mm-hmm. Είναι πάρα πολλές εκδηλώσεις, παράλληλες εκδηλώσεις, με αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από τη Σμύρνη και την προσφυγιά. Με συναυλίες, με εκπαιδευτικά, με πάρα πολλά γεγονότα τα οποία νομίζω θα ικανοποιήσουν και τους επιχειρηματίες, θα ικανοποιήσουν και τον κόσμο, αλλά νομίζω ότι θα ικανοποιείται και, γιατί όπως είπατε τώρα δουλεύει πάρα πολλοί κόσμος στην έκθεση. Ναι, συνεργεία, τεχνική κτλ. Τώρα ήδη ξεκινήσαν τα ξενοδοχεία, έχουν φουλάρει τα εστιατόρια, το αυτοκίνητο να νοικιάζει, δεν υπάρχει ούτε πατίνι. Νομίζω ότι δίνει αυτό, έτσι, μια άλλη διάσταση στην οικονομική δραστηριότητα της πόλης. Και εδώ που τα λέμε αυτό που μας είπατε, και η πόλη το χρειάζεται, έτσι, μετά από δύο χρόνια έτσι κλεισμένη και με ήττα και με ομικρογιώτα που ήμασταν, νομίζω ότι χρειαζόταν μια τέτοια ανάσα και θα δώσει η έκθεση μια τέτοια ανάσα. Το χρειαζόταν η πόλη και στην ψυχολογία της, νομίζω, και στην τσέπη της. Δηλαδή, ναι, και τα δύο τώρα τα βάζει σε μια ζυγαριά. Και στην ψυχολογία, γιατί πλέον πάμε να κάνουμε κάτι γιορτινό, κάτι όμορφο, κάτι ωραίο, το οποίο θα χαρούμε και εμείς και οι επισκέπτες της πόλης, και θα δώσει και ένα εισόδημα στην πόλη, το οποίο δεν είναι και αμεληταίο, έτσι, δηλαδή, είναι σημαντικό. Ναι, έτσι ακριβώς. Και με σειρά εκδηλώσεων, όπως είπατε, συναυλίες βλέπω εδώ, μεγάλα ονόματα από τις 11 του μηνός, από την Κυριακή, πολλές παράλληλες εκδηλώσεις. Πολλές παράλληλες εκδηλώσεις, έτσι, να εστιάσω λίγο στο κομμάτι της τιμόμενης χώρας, όπου καθημερινά θα έχει παραστάσεις στο περίπτερο 13. Ναι. Παραδοσιακά είναι η πρώτη φορά που έχουμε αραβική χώρα ως τιμόμενη. Ναι. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ανοίγουμε νέα αγορά. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν έρθει στην Ελλάδα, και αν ήρθαν στην Ελλάδα δεν ανέβηκαν πάνω από τη Λαμία. Είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή, το ότι έρχονται εδώ για να δουν δυνατότητες επιχειρηματικών συνεργασιών, επενδύσεων, κάτι το οποίο το χρειάζεται η οικονομία μας, και είναι, έτσι, στο κομμάτι των business, δηλαδή, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά από εκεί και πέρα, τι να σας πω τώρα, μόνο θα είναι εντυπωσιακές, μόνο οι σκηνές των Βεδούνων που θα στηθούν έξω από το περίπτερο και θα βάφουν τις κυρίες με τα περίφημα τατού. Α, έχουμε και τέτοια. Πραγματικά αυτά τα... Ναι. Ναι, τα, ναι, και χένα, θα είναι, νομίζω, έτσι, μπράβο, εξαιρετικές οι εκδηλώσεις όλες. Το Χελέξπο Φόρουμ που θα εστιάσει σε θέματα πολύ, αν θέλετε, καυτά αυτής της εποχής, κυκλική οικονομία, ενέργεια, έτσι, όλα, ναι, αυτά, βέβαια, τα οποία οι εξομοιωτές που φέρνουμε το F-35, τον εξομοιωτή πτήσης, αλλά πολύ σημαντικό, πρώτη φορά παρουσιάζεται ο εξομοιωτής του Ραφάλ. Ακούμε Ραφάλ, έτσι, αλλά δεν το έχουμε δει. Αυτό είναι μαγνήτης φοβερός τώρα, το εξομοιωτής του Ραφάλ. Αυτό είναι μαγνήτης για όλους, ναι. Θα έρθουμε και εμείς να πιλοτάρουμε. Βέβαια, να έρθετε. Αληθινές συνθήκες, εξομοίωση, νομίζω ότι θα είναι εξαιρετικό. Τώρα από εκεί και πέρα, το αφιέρωμα που κάνουμε με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, το Δήμο Θεσσαλονίκης και το Δήμο Νέας Μύρνης, για τα 100 χρόνια από την προσφυγιά, από την μικρασιατική καταστροφή, από τη Σμύρνη μας. Οι συναυλίες, όπως είπατε, δηλαδή πάρα πολλά γεγονότα. Mm-hmm. Πάρα πολλά γεγονότα, ναι, που νομίζω θα ενδιαφέρουν όλους. Όχι μόνο τον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά όλους. Και όλα αυτά, βέβαια, συνοδεύονται και από το γεγονός ότι σιγά σιγά ετοιμάζουμε και νέα έκθεση. Έτσι. Ήδη είδαμε τα πλάνα, είδαμε μελέτες, ήρθαμε σε συνεντεύξεις τύπου. Σιγά σιγά θα ετοιμαστεί και κάτι καινούριο για να δει ο κόσμος. Αργότερα, φυσικά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί η χθεσινή κακοκαιρία νομίζω ότι έδειξε και την αναγκαιότητα ανανέωσης υποδομών. Βέβαια. Και οι υποδομές μας, όπως και να το κάνουμε, είναι παλιές, έτσι, δηλαδή, είναι χτισμένες, ναι, από τη δεκαετία του 50 μέχρι τη δεκαετία του 80. Τώρα θα πάμε σε μια άλλη λογική, μια λογική ενός μνημιακού κτίσματος
ως εκθεσιακού κέντρου, δηλαδή θα είναι στο Λίδι το ίδιο. Ναι. Για πόλος θέλγητο για επίσκεψη στην πόλη. Θα είναι φιλικό στο περιβάλλον, βιοκλιματικό, θα είναι το πιο πράσινο εκθεσιακό συνεδριακό στην Ευρώπη. Γιατί θα είναι και το τελευταίο, άρα λοιπόν θα αξιοποιήσουμε όλες τις τεχνολογίες από γεωθερμίες μέχρι πάνελ και ηλιακές ενέργειες, μέχρι και το θαλασσινό νερό για να ψύχει, να δίνει ψύξη στους χώρους. Εκτός από αυτό θα γίνουν οι υποδομές οι οποίες είναι απαραίτητες. Ναι, είμαστε μέσα στο χρονοδιάγραμμα. Νομίζω ότι έτσι σε πολύ λίγα χρόνια θα έχουμε μια άλλη πόλη. Μακάρι να το ευχηθούμε και είμαστε βέβαιοι ότι κάτι θα γίνει, ότι θα προχωρήσουν τα πράγματα. Να σας ευχαριστήσουμε, να ευχηθούμε καλή δύναμη. Τώρα είστε στην τελική ευθεία. Να είστε καλά. Ξεκινάμε το Σάββατο. Βεβαίως η Διεθνής Έκθεση πάντα είναι συνδεδεμένη με όλους εμάς, Θεσσαλονικοί, Ζωρελαδίτες, τους Έλληνες γενικότερα. Μαύρη μπύρα που λέγαμε από μικρή και μαλλί της γριάς κτλ. Έτσι. Οπότε ανυπομονούμε, κύριε Ποζηρκίδη, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, σας περιμένουμε. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια.